Κύριε Μπαλάφα, η επόμενη μέρα πώς έχει τώρα, τι κάνετε, με ποιους κάνετε κυβέρνηση, αν θα μείνετε δηλαδή σε αυτό που είδαμε και χθες, ΑΝΕΛ και εσείς. Αυτά είναι εντάξει. Ή αν θα διευρυνθεί το σχήμα. Τώρα αυτά που είδατε, αυτά ξέρουμε, τα πρόσωπα παίζουν, επειδή έγινε μια αναφορά σε πρόσωπα, παίζουν το σημαντικό ρόλο, αλλά νομίζω το κυρίαρχο στην προκειμένη περίπτωση για να δούμε την επόμενη μέρα, είναι αυτό που μπορούμε εμείς δηλαδή να διαβεβαιώσουμε, είναι ότι υπάρχει η πολιτική βούληση, θα έλεγα και σε ένα βαθμό και η πείρα, έχουμε γίνει σοφότεροι σε ένα βαθμό, για να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση, η ευαισθησία, η διάθεση, και αυτό θα κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, νομίζω, να βοηθήσουμε και πρωτίστως η κυβέρνηση, να μείνει ζωντανή η ελπίδα. Να μείνει ζωντανή η ελπίδα. Και με πρακτικούς τρόπους, με μέτρα τα οποία θα υπάρξουν, να ζωντανεύσει περισσότερο η ελπίδα, να γίνουν πράγματα, δηλαδή να το πω έτσι λαϊκά και απλά, για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Αυτό περιμένει ο κόσμος, να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί κάποια από αυτά να είναι μικρά, δηλαδή αν μπορεί, ας πούμε. Ακούσατε όμως τα πράγματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Τα είδατε γραμμένα, τα δείξαμε με τον Αλέξανδρο Γλώσσα. Και δεν είναι πράγματα που βοηθούν τον κόσμο. Αντιθέτως, τον επιβαρύνουν. Ότι όπως απέδειξε και η εκλογική μάχη, το αποτέλεσμά της, οι καταστάσεις δεν είναι μαύρες και άραχνες. Και γενικά ποτέ οι καταστάσεις δεν είναι ή μαύρες ή άσπρες. Όχι, υπάρχει και το γκρίζο ενδιαμέσως. Ναι, όχι, υπάρχει μια συνύπαρξη, μια διαλεκτική σχέση αρνητικών δεσμεύσεων με αρνητικό πρόσημο. Υπάρχουν πλευρές αξιοποιήσιμες, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα. Γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό, κυρία Τσαμπανίδου. Πολλά ζητήματα, τα οποία δεν άπτονται, δεν περιλαμβάνονται είτε θετικά είτε αρνητικά στη συμφωνία την οποία υπογράψαμε το καλοκαίρι. Έτσι, μέσα από το γνωστό δίλημα, τον εκβιασμό, είναι παλιά ιστορία αυτή, προχωράμε παραπέρα. Δηλαδή, το να κοιτάξεις με βάση τα ευρωπαϊκά προγράμματα καταρχήν, αλλά και την επενδυτική ανάσα που μας δίνει η Δανειακή Σύμβαση, η Εμπροστοβαρής, όπως λέχθηκε, να κοιτάξεις να αμβλύνεις σε ένα βαθμό την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων ή των ηλικιών εκείνων που είναι ιδιαίτερα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στην ανεργία, σε ένα βαθμό είναι πολύ σημαντικό. Να δεις το ζήτημα. Είναι σταθερή η κυβέρνηση αυτή που έχετε τώρα με τους, που κάνετε τώρα με τους ΑΝΕΛ. Μήπως από χθες το βράδυ που συζητάμε. Να πατήσετε σε περισσότερα. Κοιτάξτε. Νομίζω και το Γενάρη και τώρα, φυσικά επειδή ο λαός επέλεξε έτσι και εγώ δεν δέχομαι αυτά τα, ποτέ δεν τα έλεγα, δεν ξέρει ο κόσμος, έκανε λάθος ο κόσμος και διάφορα τέτοια που τα λέγαμε και εμείς παλιότερα, δεν ξέρω αν τα λέγαμε, εννοώ με ΣΥΡΙΖΑ και συνασπισμό, σε παλιότερα κόμματα που ήμουνα τα λέγαμε, ότι δεν ξέρει ο κόσμος, τα ακούω και κάποιες στιγμές και κάποιες στιγμές δεν πιστεύω ότι είναι γενικευμένη τοποθέτηση και χθες. Δεν ξέρει ο κόσμος, έκανε πάλι λάθος ο κόσμος. Εγώ θεωρώ όσο μας αφορά εμάς, μια χαρά τα πήγε ο κόσμος. Όχι επειδή μας έδωσε αυτό το προβάδισμα, αλλά γιατί μας έδωσε αυτή τη δύναμη, οδήγησε τα πράγματα σε αυτήν την, ας πούμε, κυβερνητική σύμπραξη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια, σε τελευταία ανάλυση, δεν έχουμε και κάποιο καλύτερο κριτήριο, το τι αποφασίζει ο κόσμος. Αυτό αποφάσει, αυτό προχωράμε. Μιλάω με δε και πιστεύω απόλυτα ότι μπαίνουμε, πάντα φυσικά δεν υπάρχουν παραδεισένιες καταστάσεις, αλλά μπαίνουμε σε μια κατάσταση, όπως είπε κάποιος συνάδελφός σας χθες το βράδυ αργά, κανονικοποίησης. Κανονικοποίηση των καταστάσεων και σε αυτό νομίζω ο καθένας από τη θέση του, την οποία και ο ίδιος θα επιλέξει, ενώ κόμματα κυρίως και πολιτικοί παράγοντες, δεν είμαι εγώ που θα υποδείξω στον καθένα να τα κάνει, από τη θέση του να συμβάλλει, λέω και πάλι, από την όποια θέση επιλέξει, να συμβάλλει και να βάλει το πετραδάκι του σε αυτή την πορεία που έχει να κάνει με το καλό της πατρίδας, είναι εθνική προσπάθεια και γι' αυτό έχουμε, κύριε, να δώσουμε όλοι το πετραδάκι μας. Η επόμενη μέρα στην Νέα Δημοκρατία.